Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη στις 15 Σεπτεμβρίου με θέμα τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας συνέπεια της κατασκευής της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης για την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή και συγκεκριμένα της νέας γέφυρας Γ3, ζητήθηκε από το σύνολο των περιβρισκομένων η βελτίωση της αγροτικής οδού βόρεια της Περιοριστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης προς διευκόλυνση των κατοίκων της Παλαγίας και όχι μόνο. Με έγγραφό τους Δήμος Αλεξανδρούπολης και Τμήμα Τροχέας ενημέρωσαν την υπεύθυνη αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών για τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν στην αγροτική οδό με σκοπό την ασφαλή διέλευση όλων. Η ανταπόκριση ήταν άμεση και θετική και τις επόμενες κιόλας ημέρες θα ξεκινήσουν εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού και κατασκευής χαρωτών για την όδευση και απορροή των υδάτων. Ειδικότερα από τις 12 έως τις 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εργασίες βελτίωσης της ανώνυμης αγροτικής οδού παραπλεύρος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ των φορέων, των εκπροσώπων, των εκπρόσωπων της Τροχέας, εκπροσώπους από κατοίκους από τον οικισμό της Παλαγγίας, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης αμέσως έδειξε το έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες και στο Υπουργείο Υποδομών με σκοπό να παρέμβουμε σε αυτούς τους εργοταξιακές ρυθμίσεις που είχαν βγάλει από το Υπουργείο Υποδομών με σκοπό να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις προσβάσεις για την ασφαλή διέλευση όλων των κατοίκων και όλων εκείνων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή. Έτσι λοιπόν ήταν άμεση η ανταπόκριση στο αίτημά μας. Έχουν βγει ήδη από σήμερα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο χώρο αυτό, οι οποίες θα διαρκέσουν από σήμερα μέχρι και στις 25 του μήνα. Σίγουρα δεν θα είναι αυτό το χρονικό, η χρονική διάρκεια των εργασιών θα είναι πολύ λιγότερη, αλλά χρειάζεται από όλους υπομονή και θεωρώ ότι όλα αυτά που συζητήσαμε και όλα αυτά που είπαμε σε συνάντηση όλα θα υλοποιηθούν και το βασικότερο απ' όλα είναι με το πέρας των εργασιών αυτών, ο δρόμος αυτός κατά πάσα πιθανότητα, και αυτό εξετάζουμε και αυτό προσπαθούμε τώρα, να δοθεί ως δρόμος διπλής κυκλοφορίας με σκοπό να δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που έρχονται από Παλαγία για Αλεξανδρούπολη να μπορούν να στρίβουν αριστερά στο σημείο της Ηροδότου, όπως το λέμε το τέρμα Ηροδότου. Για το εν λόγω χρονικό διάστημα, η συγκεκριμένη αγροτική οδός θα παραμείνει κλειστή και η κυκλοφορία των οχημάτων από Αλεξανδρούπολη προς τον οικισμό της Παλαγίας θα διεξάγεται μέσω της οδού Ηροδότου με στροφή δεξιά σε ανώνυμη δημοτική οδό πρώτης εισόδου στην Εγνατία Οδό, η οποία οδηγεί στη δημοτική οδό Αλεξανδρούπολης Παλαγίας, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων από τον οικισμό Παλαγίας προς την Αλεξανδρούπολη θα εξυπηρετείται είτε μέσω της οδού Αναπαύσεως είτε από τη δημοτική οδό Παλαγίας Αλεξανδρούπολης μέσω ανώνυμης δημοτικής οδού που οδηγεί στην οδό Ηροδότου με αριστερή στροφή μετά τη γέφυρα της Εγνατίας Οδού. Εξετάζεται μάλιστα το ενδεχόμενο μετά το πέρας των εργασιών να δοθεί στην κυκλοφορία ως διπλής κατεύθυνσης. Να σημειωθεί ότι στην οδό Ηροδότου, ύψος κόμβου Κύρκης, έχει τοποθετηθεί εργοταξιακή σήμανση για μειωμένη ταχύτητα, καθώς και καθρέφτης ελέγχου κυκλοφορίας στον κόμβο της Κύρκης. Αυτό που είχε συζητηθεί και αυτό που ζητήθηκε από εμάς είναι να μειωθεί η ταχύτητα στον κάθετο άξονα της Εγνατίας, στην έξοδο δηλαδή. Από 70 χιλιόμετρα γίναν τα 40 τα χιλιόμετρα έχουν μειωθεί. Υπάρχουν καθημερινή σχεδόν έλεγχοι από το τμήμα της Τροχέας και επιπλέον έχει τοποθετηθεί και ένας καθρέφτης στον κόμβο της Κύρκης με σκοπό να διευκολύνει τον έλεγχο κυκλοφορίας των κατοίκων που έρχονται από τον παράδρομο της Εγνατία για να βγουν στον κόμβο για να κατευθυνθούν προς Αλεξανδρούπολη. Την ίδια ώρα, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της κοινότητας Αλεξανδρούπολης, ο δρόμος αυτός θα μείνει και θα είναι διαθέσιμος για τους πολίτες και μετά την ολοκλήρωση του έργου της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού από το Υπουργείο Υποδομών. Παράλληλα με αυτόν τον δρόμο, λύνεται και ένα χρόνιο πρόβλημα και βοηθάει το έργο της Περιοριστικής Υπηρεσίας, καθώς το συγκεκριμένο σημείο πλημμύριζε συχνά λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Στο δρόμο αυτό, τον αγροτικό δρόμο, όπου δεν υπήρχε σε κανένα σχεδιασμό ούτε στις εργοταξιακές προσωρινές ρυθμίσεις, θα άσφαλτο στρωθεί, θα γίνουν σχαρωτά για την όδευση των υδάτων, όπου εκεί ξέρουμε ότι μαζεύει τα νερά. Άρα λοιπόν παρεμβαίνουμε όχι μόνο για προσωρινή λύση, θα είναι μια λύση μόνιμη όπου πραγματικά θα δώσουμε ένα ακόμη δρόμο, μια ακόμη έξοδο και είσοδο για τον οικισμό της Παλαγίας και όχι μόνο.